Και μένουν τώρα ένας ακόμα κανίτη. Καλημέρα σε όλους σας, Γιάννου22 εδώ και σήμερα θα παίξουμε Fortnite solo. Αν υπάρχει κάτι που δεν έχω καταφέρει στη νέα σεζόν μέχρι στιγμής είναι να πάρω solo νίκη, επειδή δεν έχω παίξει καθόλου σχεδόν solo. Οπότε σήμερα αυτό θα πάμε να κάνουμε για τη νέα σεζόν. Κατά τα άλλα, σε duo και squad έχουμε πάρει τουλάχιστον 20 νίκες στη νέα σεζόν και είμαι αρκετά χαρούμενος γι' αυτό, αλλά πάμε να ξεκινήσουμε μια καριέρα και στα solo matches. Επίσης, άμα γουστάρεις Fortnite, κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο και πάτα subscribe στο κανάλι. Πιστεύω το που θα πέσουμε είναι μονόδρομος σε αυτό το σημείο του match. Γενικά Tilted Towers δεν τα έχω πολυτιμήσει, επειδή παίζω κυρίως squad και duos και δεν είναι ωραίο μέρος για squad και duos, αλλά εδώ σε όλο θέλουμε εδώ πέρα ξυλίδι να πέσει, θέλουμε πολύ ξύλο. Θέλουμε εδώ πέρα το PvP στα Tilted Towers. Θα πέσω σε κανένα χαμηλό κτίριο, θέλω 2-3 κιλάκια και να φύγω, γιατί μετά απλά θα έχω θέμα. Το Tilted Towers είναι ωραίο για PvP, αλλά δεν έχει καθόλου resources. Πρέπει να μπει σε ένα από αυτά τα κτίρια και απλά να σπάσω τραπέζια για τέτοια. Να τα θερήσεις μάλιστα. Θα πέσω εδώ. Οχ. Oh no. Αυτό ήταν το πιο cringe πράγμα που έχει συμβεί στη ζωή μου. Σε παρακαλώ. Δεν μπορώ να έχω να παίξω με αυτό εδώ. Don't mind me. Εγώ απλά σε ένα trap. Ορίστε η πιστολούμπα. Εγώ το είπα ότι κάποιος θα πέσει εδώ ρε φίλε. Ήμουν σίγουρος. Ήτανε θέμα χρόνου μέχρι κάποιος μπάσταρδος να πέσει εκεί κάτω. Ωραία, έχουμε τα δύο κιλάκια μας. Τώρα θα τσιμπήσω και τα grenades και νομίζω ότι σιγά σιγά μπορώ να φεύγω. Θα ήθελα να κινηθώ προς Dusty. Ναι, πιστεύω Dusty Deep ότι είναι καλό σημείο. What it is? Όχι. Δεν κάθομαι άλλο. Άμα μετρούσα πόσες φορές έχω πεθάνει από traps στα Tilted Towers, πραγματικά θα χάνα το μέτρημα. Είναι πιο πολλές φορές και από εκείνες που η γογό έφερε κακό πιάτο. Δεν είναι ένα καλό πιάτο. Α, σλέρπα τζούσα. Φέρε εδώ την πορτοκαλάδα. Ήπιαμε εδώ το χυμό πορτοκαλάδας, χυμό λάιμ, τα πάντα. Ωραία, εδώ έχει κανένα roaming. Τυπά, κάποιον που τρέχει. Μπορούμε να τσιμπήσουμε κάποιο στο λιβαδάκι. Στη λιβαδιά εδώ. Όχι. Έλα ρε φίλε. Δείξε μου κάτι ενδιαφέρον. Αχα. Έσπασαν αυτό, άρα βγήκε από εκεί. Κρίνοντας από τον τρόπο που έχει κλείσει όλο το θέμα, θα πρέπει να βγει από αυτόν τον τοίχο εκεί πέρα. Άρα πες να τον βρω μπροστά μου. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η αποστολή του Τεκέ για να βρει άτομα σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν εμφανίζεται στο πέρασμά του. Πού βρίσκονται, θα μάθουμε στη συνέχεια. Καλά είμαστε. Ας πάμε 100 shield. Δεν σκουβαλήσω τα μικρά σιλδάκια. Είμαστε πολύ κόμπλε. Τώρα ψάχνω άτομα. Νοπ. Ω, έχει το αγαπημένο μου. Έχει το hand cannon μου. Γι' αυτό το αφήνω το σιλδάκι. Γι' αυτό θα το αφήσω το μεγάλο. Γι' αυτό εδώ το πράγμα θα κάνουμε όλα. Είναι το αγαπημένο μου όπλο στο παιχνίδι. Και συνεχίζουμε στην αποστολή μας εδώ. Ψάχνουμε για κόσμο. Και κλείνει εδώ. Άρα θα μαζευτούν όλοι. Να, ένας. Τον είδα. Έρχεται. Θα μπορούσα να του στηθώ πάνω στο βουνό. Είναι το πιο σωστό νομίζω. Και safe θα είμαι. Και fights μπορώ να πικάρω με το rifle. Νομίζω και εσείς πρέπει να τον είδατε. Με την άκρη του ματιού σας παίζει να τον είδατε. Ωραία, εδώ θα κάτσουμε. Έχουμε και τον drop δίπλα μας. Είναι bait ουσιαστικά. Λοιπόν, τον drop θα είναι bait, θα είναι δόλωμα. Κλείνει πάνω μου και θα παιχτεί χαμούλης. Και εδώ πέρα θα κάτσουμε. Ελπίζω να μου την πέσουν με RPGs. Εφόσον κλείνει πάνω μου, θα έρθουν εδώ όλοι μπροστά μου. Όλο το παιχνίδι θα μαζευτεί εδώ μπροστά, γι' αυτό βάζω και τα traps μου. Αυτό εδώ είναι πολύ βρώμικο έτσι όπως το κλείσα το trap. Είναι πάρα πολύ βρώμικο. How dare you.
Πήγε και πήρε τον drop. Πήγε και πήρε τον drop ότι πας. Τον έχω από πίσω μου, οκ. Να ντός. Οκ. Νομίζω δεν χρειάζεται να κάνω κάτι εδώ. Είναι δύο άτομα. Και μένουμε τώρα ένας, ακόμα, κάπου εκεί τον ακούω. Α, νάτος, έβγε. Με κοιτάει. Μα πάρω χεντίδι με hand cannon, με ντίγκλ, που θα έχει πολύ γέλιο. Νάτος, εκεί είναι. Headshot με... Ω, κλείνει εδώ κάτω, κλείνει εδώ κάτω. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα παιχτεί. Θα πάω εδώ. Θα πάρω το loot από εδώ κάτω, που ξέρω ότι είχε sniper. Είχε τέτοιο Winchester. Εντάξει, το ξέρω, λέγεται hunting rifle, δεν είναι Winchester. Αλλά και πάλι, μοιάζει πολύ με το όπλο του PUBG το Winchester και θα δείτε τώρα γιατί μου αρέσει τόσο. Ο Γιαννούμπας! Ο Βρωμιάρος! Πάμε να χτίσουμε γρήγορα μια βασούλα. Και για να δούμε που είναι ότι πας. Οχ. Εδώ τον ακούω. Α, νάτος. Τι κάνει εκεί. Κάτω βαράει. Εδώ κάτω βαράει. Ναι ρε πούστη μου, ναι ρε πούστη μου. Το πήραμε το win μας. Το πήραμε, τον έκανα bait με το tower και το τσιμπήσαμε το win. Και τώρα που το σκέφτομαι, ένα καλό game το άξιζα, επειδή χθες ολοκλήνα πέτρωγα και είχα νευριάσει αρκετά. Όχι, όχι, δείτε τον. Ρε μαλάκες. Δεν μιλάω άλλο. Θα πάω εδώ στο δέντρο, γιατί εδώ... Οκ, το είδα. Γαμώ τα cleanups! Και σου έρχομαι... Και σου έρχομαι... Μπομ! Και εδώ βλέπουμε έναν που δεν έχει ιδέα, αλλά σπάει δέντρα. Δε μου ξεφεύγεις. Όχι, 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 όχι. Σε είδα. Καμό! Πάλι τα ίδια! Από πάνω! Γιατί! Ένα σποτσέπις! Ρε γυρνά πίσω σου λέω ρε! Αγάπη! Παραγάπη! Τέτοιου είδους αγάπη μιλάω!
μιλάω. Πάμε και να αυτά είναι.